Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη τετραετία παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας στο Μέγαρο Μουσικής ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του με το δίλημα αν η Ελλάδα θα πάει μπροστά ή θα γυρίσει πίσω μετά τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί παρουσίασαν ένα συνολικό πρόγραμμα διακυβέρνησης για την επόμενη τετραετία μέχρι το 2023 με τη χώρα πλέον εκτός μνημονίων. Πρόκειται για ένα πλήρως κοστολογημένο, τεκμηριωμένο και εναρμονισμένο με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας, σχέδιο με έμφαση στην εμβάθυνση της νέας οικονομικής πολιτικής που ξεκίνησε την επόμενη της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας. Θα δώσουμε τον αγώνα. Έναν αγώνα που θα είναι όπως όλοι οι αγώνες που έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Όμορφος, ωραίος, δυνατός, λαμπερός, ένας αγώνας για τις αξίες, τις ιδέες μας και το πρόγραμμά μας. Ένας αγώνας για το αύριο αυτού του τόπου, για το μέλλον του ελληνικού λαού. Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε τους 5 κύριους άξονες των προγραμματικών μας θέσεων, των προγραμματικών μας εκμών. Όμως, θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου λέγοντάς σας ότι είμαστε σήμερα εδώ ενώπιόν σας στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, έχοντας αυτή την πολυτέλεια. Για πρώτη φορά, μετά από 10 χρόνια συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, να συζητάμε για το δικό μας πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Για ένα πρόγραμμα που καλείται να το εγκρίνει ο ελληνικός λαός και να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα. Και όχι για ένα πρόγραμμα που ακόμα και αν το εγκρίνει ο ελληνικός λαός, θα πρέπει να το εγκρίνει η Τρόικα. Και αυτό, πριν από λίγους μήνες, δεν ήταν αυτονόητο ότι θα συμβεί. Αυτό συμβαίνει γιατί βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Βγάλαμε τη χώρα από την οκταετή μνημονιακή περιπέτεια, από την περιπέτεια αυτής της Επιτροπίας, της σκληρής δημοσιονομικής επιτροπίας. Δεν ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί. Δεν ήταν καθόλου απλό, δεν ήταν βέβαιο. Κάποιοι μάλιστα επίμονα, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, επέμεναν ότι δεν θα το καταφέρουν, ότι δεν θα αντέξουμε, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι εκτός Επιτροπίας και εκτός Μνημονίων, ότι δεν θα τα καταφέρει. Όμως, θέλω να πιστεύω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πίστεψε ότι μπορούμε, ότι μπορούμε και δικαιούμαστε να σχεδιάζουμε σήμερα ελεύθεροι ένα καλύτερο μέλλον. Και χάρη στη δική τους επιμονή, καταφέραμε και κάναμε αυτό το όραμα πράξη, αυτή την ελπίδα πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν είναι πια η χρεοκοπημένη χώρα που παραλάβαμε στις 25 Γενάρη του 2015. Δεν είναι πια η Ελλάδα των μνημονίων. Δεν είναι ο παρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια χώρα που ο λαός της έχει ξανά δικαίωμα στην ελπίδα. Δικαίωμα να ζήσει καλύτερα και να δημιουργήσει σε αυτόν τον τόπο. Μια χώρα που ο λαός της, και αυτό νομίζω είναι πιο σημαντικό, μπορεί να είναι περήφανος ξανά, γιατί δεν αποτελεί τον αποδιοπομπαίο τράγο της Ευρώπης, αλλά όλοι τώρα του αναγνωρίζουν ότι στα κρίσιμα ιστορικά σταυροδρόμια των καιρών μας βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και κυρίως όλοι του αναγνωρίζουν ότι επάξια κουβαλά στις πλάτες του τις μεγάλες, τις βαριές παρακαταθήκες των μεγάλων αξιών που γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν πίστεψαν ποτέ ότι μπορούμε και ότι θα τα καταφέρουμε, έχουν πια την δυνατότητα, άλλο αν κρύβονται και πρέπει να τους βγάλουμε από τις κρυψώνες τους, έχουν πια τη δυνατότητα να μιλήσουν για το δικό τους πρόγραμμα και το δικό τους σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ο Πρωθυπουργός είπε πως το κρίσιμο ερώτημα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την πορεία προς τα εμπρός ή αν θα ξαναγυρίσει πίσω στα δύσκολα και δραματικά χρόνια, απάντησε όπως επεσήμανε που θα δοθεί από τον ελληνικό λαό, που είναι ο μόνος που μπορεί να κλείσει οριστικά πίσω την καταπακτή, αλλά και να ανοίξει μπροστά διάπλατα το φεγγίτι για ένα πιο φωτεινό μέλλον.
είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει την απάντηση αν το πολιτικό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα θα τελειώσει οριστικά ή αν οι θύτες θα επιστρέψουν ως εκδικητές αυτή πρόσθεση που έκαναν πολιτικοί, χρεώνοντας τις γενιές του μέλλοντος που μας χρεοκόπησαν, που θέλουν να επιστρέψουν ως δίθεν λυτρωτές από τα δεινά που οι ίδιοι δημιούργησαν. Και εμείς σήμερα εδώ, που έχουμε πια συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία, έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την Ελλάδα του αύριο έτσι όπως εμείς την οραματιζόμαστε. Μια Ελλάδα όχι μόνο για τους λίγους και τους εκλεκτούς, αλλά και για τους αδικημένους, για όλους όσοι έβαλαν πλάτη στα δύσκολα, μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες. Σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή, αναγκαστήκαμε πολλές φορές να σφίξουμε τα δόντια και να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Πικράναμε κάποιους. Πολλούς δυσαρεστήσαμε. Ο δρόμος δεν ήταν εύκολος, καθόλου εύκολος. Η ανηφόρα ήταν μεγάλη, τη θυμάστε. Μεγάλη και δύσκολη. Και είχαμε μία ευθύνη και μία υποχρέωση. Να φτάσουμε όλοι στο τέλος του δρόμου. Να βγούμε όλοι μαζί στο ξέφωτο. Κάποιοι λοιπόν έπρεπε να βοηθήσουν περισσότερο προκειμένου να μην μείνει κανείς πίσω στη διαδρομή. Να μην έχουμε απώλειες. Αυτούς τους ανθρώπους που έβαλαν πλάτη περισσότερο. Τους καταλαβαίνω περισσότερο από κάθε τι. Καταλαβαίνω την κόπωση, το θυμό τους, τη δυσαρέσκειά τους. Τους καλώ όμως να αναλογιστούμε όλοι μαζί. Ανάξιζε τον κόπο αυτή η προσπάθεια. Ανάξιζε τον κόπο να μην μείνει κανείς μόνος και αβοήθητος στην κρίση. Ανάξιζε τον κόπο ή όχι να βγούμε από αυτή την κρίση χωρίς απώλειες. Και τους καλώ να θυμηθούμε όλοι μαζί. Πού ήταν η χώρα πριν από 4 χρόνια και που βρίσκεται σήμερα. Προφανώς και δεν έχει μετατραπεί η ζωή μας σε παράδεισο. Σήμερα όμως η Ελλάδα έχει ξανά ανοιχτό το δρόμο μπροστά της. Και τον έχει ανοιχτό το δρόμο μπροστά της γιατί όλοι μαζί αντέξαμε στα δύσκολα και τώρα μπορούμε να ανέβουμε ψηλότερα. Τώρα μπορούμε να δώσουμε ανάσα σε όλους όσοι έβαλαν πλάτη στα δύσκολα. Τώρα η πατρίδα μας δεν χρειάζεται πια σχέδια μάχης ή σχέδια διαχείρισης της κρίσης και της καταστροφής όπως καταστρώναμε 4 χρόνια πριν. Και αυτό πιστέψτε με είναι ένα σημαντικό βήμα που θα καταγραφεί στην ιστορία, ένα ιστορικό βήμα που έχει επισυμβεί. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι αν αυτό το ιστορικό βήμα θα ολοκληρωθεί. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι αν η Ελλάδα θα συνεχίσει τώρα που ανοίγουν τα φτερά της την πορεία προς τα μπρος. Αν θα φτερουγήσει για να πετάξει ή θα ξαναγυρίσει πίσω με πεσμένα τα φτερά στα δύσκολα και δραματικά χρόνια που ζήσαμε και που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε. Η απάντηση, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θα δοθεί και πάλι από τον ίδιο τον ελληνικό λαό.